Εγώ ξεκίνησα από τα Χανιά της Σούδας, Ναι. που είναι δίπλα στο Αρώνι, εντάξει. Και το σκάφος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Τρίνιταντ, στην Καραϊβική, δεν βρίσκεται στη Σλοβενία. Στο Trinidad. Εκεί δεν ξέρω για Ναι. επισκευή το άφησες, δεν ξέρω τι συνέβη. Σταματήσαμε λόγω της εποχής των τυφώνων Ναι. και μιας και έπρεπε να περιμένουμε 3 με 4 μήνες, βρήκαμε σαν δουλειά να μεταφέρουμε ένα άλλο σκάφος από την Αυστραλία έως τη Σλοβενία. Οπότε 4 μήνες ταξίδευα με ένα άλλο σκάφος. Λοιπόν, πριν μπούμε τώρα στα σχετικά με τα συναισθήματα που νιώθεις σε κάθε ταξίδι και πάνω στο σκάφος, θέλω να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί όλοι διερωτώνται, μα πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος, μόλις 27-28 χρονών, ας πούμε, αποφασίζει να ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, με δύσκολο καιρό στις περισσότερες περιπτώσεις, και αυτό που ρωτάει και ο κόσμος είναι με τι χρήματα τελικά κατάφερε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με το εστιαφόρο του. Ναι. Εγώ συνάντησα την ιστιοπλοεία πρώτα στα 18 μου, όταν ταξίδευα με ένα καζάδικο σαν δόκιμος μηχανικός τότε. Και μετά το ξεμπάρκαρα, συνάντησα μια παρέα στην Καραϊβική και κάτσα 2 εβδομάδες μαζί τους και μου μάθανε ιστιοπλοεία. Μετά, όταν γύρισα στην Ελλάδα, είχα αποφασίσει να πάρω ήδη το σκάφος μου και να ξεκινήσω το ταξίδι. Και μου πήρε περίπου 4 χρόνια να μαζέψω τα λεφτά για το σκάφος και για το ταξίδι. Το σκάφος ήταν σχετικά οικονομικό. Δηλαδή, εγώ το αγόρασα, άμα θες να σου πω, το πήρα 4.000 ευρώ. Μόνο. 4.000 ευρώ λοιπόν και ξεκινάς, Ναι. αγοράζεις λοιπόν το εστιαφόρο σου και ξεκινάς από τα Χανιά. Δεν ξέρω αν ξεκίνησες μόνος στην αρχή, αν ξεκίνησες με παρέα φίλων και προέκυψε στην πορεία και η σύντροφό σου. Όχι, ξεκίνησα μόνος μου. Το 17 έφυγα, τον Αύγουστο του 17 έφυγα από τη Σούδα με Ναι. πορεία για Παξούς και έπειτα το στενό της Μεσίνας, Σαρδινία και Μαγιόρκα. Η κοπέλα μου ήρθε μαζί μου ένα χρόνο μετά, όταν εγώ ήμουν στα Κανάρια. Ήρθε μαζί μου και συνεχίσαμε για την Αφρική. Μέχρι τότε ταξίδευα με τη γάτα μου. Με τη γάτα σου, ε. Ποιο ήταν το Ναι. συνέστημα τώρα να είσαι εσύ μέσα στο εστιαφόρο και βεβαίως η γάτα, το κατοικίδιό σου, η φίλη σου. Ναι. Κοίτα, η γάτα είναι μια παρέα, είναι μια Ναι. συντροφιά. Γιατί το να είσαι τελείως. Δηλαδή, φαντάσου ότι πολλές φορές είσαι μούσχεμα, διότι είτε βρέχει είτε έχει τα κύματα που σκάνε πάνω στο κατάστρωμα. Ναι. Και εκεί που μπαίνει μέσα να ζεσταθεί λίγο-λίγο, έχει ένα κατοικίδιο το οποίο έρχεται, γουργουρίζει, σου τρίβεται λίγο. Είναι, ξέρει, πώς να το πω, Παρέα, μια συντροφιά, αλληλεγγύη, μια μια... παρέα, μια Μπράβο. συντροφιά. Και Μπράβο. συνήθω είναι βράδυ. Τώρα μόνο μου, συνήθω, σου πω την αλήθεια, εγώ δεν αισθάνομαι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν Ναι. μπορώ να πω ότι βαριέμαι. Περισσότερο μου αρέσει η πρόκληση. Και μετά από τι 3 με 4 μέρες που είσαι στη θάλασσα, ξεκινάνε οι μέρε και δένουν μεταξύ του και ο χρόνο περνάει πιο γρήγορα. Ή τουλάχιστον αισθάνεσαι ότι περνάει πιο γρήγορα. Οπότε ένα ταξίδι 20 ημερών σου φαίνεται πολύ μικρότερο. Λοιπόν, όση ώρα εσύ μιλάς και μας περιγράφεις όλες αυτές τις εμπειρίες και πώς το ζεις τελικά το ταξίδι, βλέπουμε εμείς σχετικά πλάνα στις οθόνες μας, πλάνα τα οποία τα αλλιεύσαμε κι εμείς μέσα από το YouTube, από το Sailing Nala, έτσι, Nala λέγεται το σκάφος σου, το λέω και ενημερώνω και τους τηλεθεατές, και αν μπορούμε να το γράψουμε και κάτω χαμηλά, γιατί πραγματικά τόσο στο YouTube όσο και στο Instagram, το Sailing Nala είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί οποιοδήποτε να μπει, να δει ανά πάσα ώρα και στιγμή πού βρίσκεσαι, φωτογραφίες, στιγμές από αυτά τα ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες. Και μιας και μιλάμε για εμπειρίες, θέλω να μου πεις σίγουρα κάποιες στιγμές οι οποίες σου έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό, δύσκολες στιγμές, γιατί δεν είναι πάντα νυν μία στη θάλασσα, έχει και φουρτούνες, έχει και δύσκολες καταστάσεις. Για μένα, μία από τις δυσκολότερες στιγμές στη θάλασσα ήταν μετά το Γιβραλτάρ. Όπου παρότι είχαμε πρόβλεψη για καλό καιρό, ξεκίνησαμε 2 σκάφη μαζί, ένας φίλος που γνώρισα τότε, και εγώ με το δικό μου σκάφος, ο καθένας μόνος του. Εγώ έφυγα από το Γιβραλτάρ για να πάω στα Κανάρια και αυτός πήγαινε Μαδίρα. Και είχαμε δει τον καιρό, είχαμε έθρια πρόβλεψη για όλο το ταξίδι. Αλλά στις 3 μέρες άλλαξε και μας ήρθε ο καιρός από δυτικά και είχαμε 35 μίλια άνεμο, τα οποία είναι περίπου 7 με 8 μποφόρ. Τα οποία στον Ατλαντικό σηκώνει πολύ μεγάλο κύμα. Και αυτές ήταν μία από τις δυσκολότερες καταιγίδες όπου είχα, διότι στην αρχή παρότι ήταν ωραία και το διασκέδασα, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτά τα σκάφη σε τέτοιους καιρούς ταξιδεύουν πάρα πολύ ωραία. Όσο βράδιαζε και η καταιγίδα γινόταν πιο ισχυρή και τα κύματα μεγαλύτερα, μου έσπασε η λαγουδέρα. Η λαγουδέρα είναι το ξύλο που χειρίζεσαι το τιμόνι. Οπότε έμεινα χωρίς αυτόματο πιλότο και χωρίς τιμόνι. Και Τι ήταν έκανες κάποιες. εκείνη τη στιγμή, τι έκανες, πώς συμπεριφέρθηκες στην πορεία. Ήταν δύσκολα. Γιατί έπρεπε να καταφέρω να δέσω το πιδάλι ώστε να μην χτυπάει στο σκάφος και σπάσει.
Και παράλληλα έπρεπε να ανοίξω το ντουλάπι να βρω τα ξύλα που είχα για να φτιάξω εφεδρική λαγουδαίρα. Να σε ρωτήσω, βρε Κλεάνθη, έστω ότι σου πάει κάτι, μια κατάσταση τόσο στραβά όσο μας περιγράφεις. Βοήθεια από πού ζητάς αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, αν χρειαστείς εσύ κάτι και είσαι μέσα του ωκεανού, τι γίνεται, τι κάνεις? Δεν υπάρχει βοήθεια. Εκεί πέρα ετοιμάζεσαι από τη στεριά για ό,τι γίνει και μετά από εκεί πέρα είσαι μόνος. Αν για παράδειγμα εγώ δεν είχα πιδάλιο στα Κανάρια, θα έπρεπε να περιμένω το σκάφος είτε να το ταξιδέψω με τα πανιά που τα καινούργια σκάφη δεν ταξιδεύουν χωρίς πιδάλιο. Ναι. Είτε να περιμένω να πάει το σκάφος όπου πάει και να βρεθώ είτε στα Κανάρια είτε στην Καραϊβική με τα ρεύματα και τον αέρα. Δεν έχεις να πάρεις κάποια βοήθεια. Ναι. Εκτός αν είσαι τυχερός και περνάει κάποιο γκαζάδικο και εντάξει. Και σε τραβήξει κάπως έτσι, ε. Να σε τραβήξει. Δώσει χείρα βοηθείας, ας πούμε. Εγκαταλείπεις το σκάφος και πας με τον γκαζάδικο. Α, ναι. Και μετά με το αεροπλάνο σπίτι. Μάλιστα. Αλλά προσωπικά εγώ θα περίμενα να δω. Δηλαδή, εφόσον θα είχα τρόφιμα, νερό και φαγητό, θα περίμενα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που παίρνεις όταν ξεκινάς το μεγάλο ταξίδι? Ας πούμε, συζητούσαμε, ξεκίνησες από την Κρήτη, πέρασες Μεσόγειο, κατέβηκες Αφρική. Ήταν το πρώτο ταξίδι εκεί. Ποια ήταν τα βασικά εφόδια τα οποία πήρες μαζί σου? Εννοείς σχετικά με φαγητό και νερό? Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, το σκάφος πάντα κουβαλάει φαγητό και νερό για 3 μήνες. Άσχετα το που βρίσκουμε. Είτε είμαι στην Κρήτη, είτε είμαι στον Ατλαντικό, το σκάφος πάντα έχει φαγητό για 3 μήνες. Ώστε να έχει αυτονομία να μπορούμε να ταξιδέψουμε κιόλας ανά πάσα στιγμή. Σωστό. Σωστό. Επίσης, αυτό που έκανα εγώ κυρίως ήταν να βρω τα κύρια ανταλλακτικά. Ναι. Όπως για παράδειγμα, έχω ένα δεύτερο πιδάλιο, εφεδρικές λαγουδέρες, δεύτερο σύστημα GPS, πανιά. Έχω 2 σετ πανιών, πλωτές άγκυρες, όλα τα εξαρτήματα του σκάφους. Και μερικά παραπάνω από αυτά που μου επέβαλε το λιμεναρχείο σωστικά. Δεν μου λες τώρα, κάπου εδώ στην Κρήτη, κάπου εδώ στα Χανιά, σε βλέπουν και οι δικοί σου. Σε βλέπει η μητέρα σου, ο πατέρας σου, φαντάζομαι, οι δικοί σου άνθρωποι. Τι σου λένε, επικοινωνείς με τους ίδιους? Φοβούνται κι αυτοί, το έχουν εκφράσει πολλές φορές για όλο αυτό που κάνεις, που γυρίζεις όλο τον κόσμο? Πιστεύω ότι φοβούνται. Δηλαδή, η μητέρα μου ανησυχεί. Φαντάζομαι ότι τώρα γύρισα μετά από 2 χρόνια και πέρασα από Κρήτη και ήταν όλη την ώρα μαζί μου. Αλλά καταλαβαίνουν ότι μου αρέσει αυτό που κάνω και το υποστηρίζουν. Προσπαθώ και εγώ να επικοινωνώ όσο μπορώ, αλλά φαντάζομαι ότι όταν ξεκινάω ένα ταξίδι, μπορεί να είμαι. Για παράδειγμα, όταν έφυγα από Κανάρια, έφυγα με προορισμό Καραϊβική, ναι. Ενώ τελικά αποφασίσαμε να πάμε Αφρική και για 2 μήνες δεν μιλούσα με κανένα. Οπότε δεν ξέραν στην ουσία το που βρίσκομαι. Μάλιστα. Τώρα είσαι Σλοβενία όμως. Είσαι ναι. safe εκεί, είσαι ασφαλής τώρα εκεί. Έχεις δέσει το δικό σου πλοίο, το δικό σου σκαρί. Και τι περιμένεις από εδώ και πέρα, τι θα κάνεις, τι λέει το πρόγραμμα, βλέψεις, προσδοκίες? 29 του μηνός πετάω για Τρίνιδαντ. Συνεχίζω με το δικό μου σκάφος. Και από εκεί? Θα το πάμε βόρεια προς Βερμούδα ναι. και θα ξαναπεράσω, αλλά στη Βερμούδα θα φύγει η κοπελιά μου και θα πάει στη Γαλλία μόνη της με αεροπλάνο. Και εγώ θα περάσω τον Ατλαντικό μόνος μου για Αζόρες. Μόνος σου, τώρα που χρειάζεται να περάσω τον Ατλαντικό με συντροφιά, θα φύγει η γυναίκα να σε αφήσει μόνος σου? Υποχρεώσεις να κάνω. Υποχρεώσεις, έτσι. Λοιπόν, Κλεάνθη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ ειλικρινά, γιατί εδώ και πολύ καιρό συζητάμε διαδικτυακά για το πότε τελικά θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί πότε ήσουν στον ωκεανό δεν είχαμε σήμα και δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε διαδικτυακά μέσω Skype για να συνομιλήσουμε. Είχες κάποια προβλήματα κάποια στιγμή. Ευτυχώς αυτή τη φορά σε βλέπουμε. Είσαι καλά, αυτό είναι που προέχει και σε βλέπουν και οι δικοί σου άνθρωποι. Σου εύχομαι καλά ταξίδια, να σηκώνεις πάντα πανιά και να πηγαίνεις εκεί βέβαια που σε οδηγεί η σκέψη και τα πιστεύω και τα θέλω σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, εμείς συζητήσαμε για πρώτη φορά στην Αυστραλία, σωστά? Στην Αυστραλία. Φαντάσου πόσο καιρό πέρασε όταν ήσουν στην Αυστραλία. Πλέον είσαι στη Σλοβενία, είσαι Ευρώπη και μιλάμε. Εύχομαι στην επόμενή σου στάση που θα κάνεις για να ξεκουραστείς, βρε άδερφε, και λίγο, εκεί να τα πούμε και πάλι.